να πάρει από τα νολικού ύψους 50 τόνων, αν δεν κάνω λάθος. Προκυπευτικά πορτοκάλια, μαρούλια, πατάτες, από όλα τα είδη. Και μέχρι και αυγά φέρανε από τα μέγαρα οι πτηνοτρόφοι και μοιράσαμε. Έχουμε τα πλάνα αυτά, Άντζελα, τα έχει στείλει. Μπορούμε να τα δείξουμε δηλαδή. Έχουμε για πλάνα. Να δούμε τον κόσμο πραγματικά να το δούμε. Εντάξει, και χωρίς να το δούμε, το ξέρουμε. Φίλες. Όχι, τα βλέπουμε τώρα, τα βλέπουμε, κύριε Μόσχο. Υπάρχει τώρα. Πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη που τη βλέπουμε καθημερινώς στις λαϊκές αγορές. Γιατί περιμένει ο κόσμος το μεσημέρι, 3 η ώρα που μαζεύουμε. Ναι. Δεν έχω καλή επιστροφή. 3 η ώρα που μαζεύουμε τα προϊόντα το μεσημέρι για να φύγουμε όταν έχουμε ξεπουλήσει και βάζουμε 3-4 άντρες και τις αφήνουμε στο πεζοδρόμιο. Να σκεφτείτε 5.000 καθημερινώς παραγωγοί και επαγγελματίες που είναι συλλαϊκές με 4-5 τσάντες, δηλαδή 20.000 τσάντες, φεύγουν και εκείνες στο λεπτό. Υπάρχουν μεγάλες ανάγκες και αυτές δεν πρέπει να τις δίνει η Ευρωπαϊκή. Ούτε χρειάζεται να τις δείξει. Ούτε... Από πορτοκάλια, πατάτες, μαρούλια, τι άλλο είπατε. Όλα χόρτα, ντομάτες, αυγά, όλα τα προϊόντα. Δεν είναι... Το θέμα μας δεν είναι εκεί. Το θέμα μας είναι ότι εμείς ζητάμε από την κυβέρνηση, ζητάμε από τον Υπουργό Γεωργίας, από τον Πρωθυπουργό, να σκύψει επάνω στα πραγματικά προβλήματα, να δει ότι δεν είναι αυτά τα χρήματα που εννοούν ότι θα πληρώσουμε, ότι είναι πολύ περισσότερα. Δεν μπορούμε να πληρώσουμε αυτές τις ασφαλιστικές εισφορές. Το κόστος παραγωγής τα τελευταία 10 χρόνια, αντί να μειωθεί που λένε όλες οι κυβερνήσεις, αυξάνεται. Με το πετρέλαιο τώρα να αυξάνεται, με το ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια να αυξάνεται, με τις τράπεζες να μην δίνουν κανένα δάνειο, να μην μπορούμε να πάρουμε εφόδια, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους. Όλα είναι πανάκριβα και μετρητής και να ερχόμαστε στη λαϊκή και το εισόδημα των καταναλωτών, των συνταξιούχων, των μισθωτών να έχει μειωθεί, να μην μπορεί να ψωνίσει, αποτέλεσμα να πέφτουν οι τιμές και να πουλάμε κόστος. Αυτό δεν γίνεται. Πρέπει να σκύψουν και να δώσουν πραγματικές λύσεις. Και όχι μόνο για εμάς τους αγρότες και για την Ήπεδρο, αλλά για τον ελληνικό λαό. Για αυτούς όλους που ψωνίζουν, για αυτούς όλους που τρώνε. Σήμερα και αύριο απεργείτε και ως συμπαράσταση στους συναδέλφους σας αγρότες. Εμείς δεν κάνουμε συμπαράσταση, συμμετέχουμε. Mm-hmm. Όλοι, δηλαδή τώρα 5.000 παραγωγοί που είναι στην Αττική και δεν έχουν έρθει, είναι στα μπλόκα. Έχουν έρθει 200 άτομα εδώ για να κάνουμε τη διανομή. Αύριο 50.000 αγρότες των λαϊκών αγορών θα κατευθύνουν στη Θεσσαλονίκη και στα μπλόκα. Λοιπόν, αύριο αλλά... λοιπόν επί της ουσίας είναι η μεγάλη κινητοποίηση που έχετε έτσι, ναι. Όπου 50.000 συνάδελφοι δικοί σας θα κατευθυνθούν στα μπλόκα της Θεσσαλονίκης, ναι. Και αλλού. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο η κινητοποίηση. Κινητοποίηση στα μπλόκα έχουν κατέβει τόσοι αγρότες που δεν έχουν κατέβει ποτέ μέχρι τώρα. Ναι. Οι κινητοποίησεις και αυριανή θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Στην Αθήνα κατεβήκαν 15.000 αγρότες 18 του Νοέμβρη που δεν έχει ξαναγίνει και μπορεί να ξανακατέβουν. Το θέμα είναι να αυτή τη βδομάδα που μας έρχεται. Πρωθυπουργός και Υπουργός να σκύψουν στα προγραμματικά προβλήματα, στο κόστος παραγωγής, ξαναλέω, στα ασφαλιστικά να πληρώνουμε αυτά που μπορούμε να πληρώσουμε για να μπορούμε να καλλιεργούμε και να πάει μπροστά όλη η Ελλάδα. Ευχαριστούμε αυτό ζητάμε, πολύ, Άντζελα. Άντζελα, θα τα ξαναπούμε και